Όσον αφορά δηλαδή και με την αυτοβελτίωση, και φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει πάρα πολύ. Όσοι με παρακολουθείτε, το ακούτε πάρα πολύ να το λέω, ότι η αυτοβελτίωση, παιδιά, μπορεί πραγματικά να σας γαμίσει. Γιατί ανοίγετε τα social media και το μόνο που βλέπετε σαν αυτοβελτίωση είναι, ω, ξέρεις τι, α, να αγαπάς τον εαυτό σου. Και εσύ νιώθεις ότι δεν αγαπάς τον εαυτό σου ακόμα. Okay. Άρα νιώθεις ότι είμαι πολύ μακριά από αυτό που βλέπω ακόμα. Και επειδή πάλι δεν μπορείς να αποδεχτείς το γεγονός ότι δεν αγαπάω τον εαυτό μου, γιατί έχεις βάλει αυτό, σου αυτό το gap, το εγώ είμαι εδώ, εδώ είναι αυτό που μου λέει, έχω τόσο, είμαι τόσο μακριά με αυτό, δεν μπορώ να το φτάσω. Και στην ουσία τι γίνεται, νιώθεις πιο άσχημα για το που είσαι αυτή τη στιγμή. Είτε ξέρω εγώ, να ξεπερνάς τους φόβους σου. Okay. Να ξεπερνάς τους φόβους σου. Λέει ο άλλος, φοβάσαι, πήγαινε, ξέρω εγώ, κάνε bungee jumping, είτε οτιδήποτε, για να ξεπεράσεις το φόβο. Ενώ μπορεί να σε τραυματίσει πολύ περισσότερο αυτό, παιδιά. Ενώ το να αποδεχτείς εκείνη τη στιγμή το φόβο σου και να πεις ότι ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή όντως φοβάμαι, δεν νιώθω έτοιμος να το κάνω. Και αυτό είναι ok. Μπορεί ο άλλος να μου λέει να ξεπερνάς τους φόβους κτλ. Αλλά ξέρετε τι είναι καλύτερο από το να ξεπερνάς τους φόβους σου, να τους αποδέχεσαι. Γιατί αν βάλεις αυτή τη βάση, ότι αρχικά τον αποδέχτηκα, okay, αποδέχτηκα το φόβο μου και μετά μπαίνω στο κομμάτι του να τον λύσω, να τον φτιάξω ή οτιδήποτε, okay, τότε θα ξεκινήσει από μια κατάσταση που λέγαμε και πριν. Αυθονίας. Δεν θα προσπαθήσεις να φτιάξεις τον εαυτό σου γιατί, τον μισώ ή οτιδήποτε. Okay. Πρέπει να σταματήσει αυτός ο φόβος να υπάρχει γιατί με μισώ. Όταν σταματήσει αυτός ο φόβος να υπάρχει, θα είμαι καλά. Πάλι έλλειψη. Γιατί ξεκινάς πάλι από ένα μίσος για τον εαυτό σου. Αλλά αν αποδεχτείς στην ουσία τον εαυτό σου, αν αγαπήσεις πραγματικά το γεγονός ότι δεν αγαπάς τον εαυτό σου στην ουσία, το φόβος ότι, ξέρεις τι, το αναγνωρίζω το 100%. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι για να το λύσω, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Αρχικά, μόνο και μόνο, ας τον έχω και για πάντα. Είμαι ok. Αυτό θέτει γερές βάσεις για να ξεκινήσεις μετά από την αυθονία. Και να πεις ότι δεν χρειάζεται να το λύσω, θέλω να το λύσω. Γιατί αγαπάω τον εαυτό μου. Και χωρίς να το χωλήσει. Οκ. Okay. Και αυτό είναι η μεγάλη διαφορά. Οπότε, προσέξτε πάρα πολύ, και αυτό θέλω να το πω πριν σηκώσουμε κάποιον, αν θέλει να μιλήσει προφανώς. Και αυτό σας το λέω για να προσέχετε πάρα πολύ αυτά που αφήνετε στον εαυτό σας να σας μπουν στην ουσία στο υποσυνείδητο. Δηλαδή, οι φίλοι, οι σχέσεις, οι celebrities που ακολουθούμε, τα άτομα που ακούμε καθημερινά, άμα αρχίσετε και σκέφτεστε λίγο περισσότερο, πώς με επηρεάζει αυτό, ρε γαμότο. Δηλαδή, βλέπω κάθε μέρα την τάδε να πηγαίνει διακοπές κτλ. Okay. Εγώ είμαι σε αυτή τη δουλειά που μισώ και μπλα 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 μπλα. Άρα, πρέπει να αρχίσω να ζω σαν αυτήν. Χωρίς να ξέρεις όντως αν το ζεις. Οπότε, πάλι ξεκινάς από μια κατάσταση έλλειψης. Θα αρχίσεις να κάνεις απελπιστικά πράγματα για να πετύχεις τη ζωή την οποία έχει και αυτή. Θα το πετύχεις, αν λέμε, θα το πετύχεις και μετά πάλι θα μισείς τον εαυτό σου. Γιατί θα λες, ναι, αλλά τώρα δεν έχω όσους followers έχει αυτή. Θέλω και αυτά. Ναι, οκ, okay, αυτά είναι στους followers. Α, τώρα δεν έχω τόσα λεφτά όσα έχει αυτή. Α, το ένα το άλλο. Θα πεταχτείς από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Άρα, να αφήνετε πραγματικά στον εαυτό σας να αναλώνετε σε πληροφορίες οι οποίες είναι όσο πιο αυθεντικές γίνεται. Σε ανθρώπους που δεν φοβούνται να σας πούνε και τα αρνητικά. Σε ανθρώπους που πραγματικά αγαπάνε τον εαυτό τους. Και δεν χρειάζονται, okay, δεν χρειάζονται την εξωτερική αποδοχή από αυτό. Ξέρετε το μεγαλύτερο mindfuck που έφαγα ποτέ, όσον αφορά, γιατί ξέρεις, πάντα έλεγα για τα social media, μην ακολουθείτε celebrities, μην το ένα, μην το άλλο, γιατί μάσκα, και μετά προσπαθείς να φτάσεις σε αυτή τη μάσκα, να βγάλω ένα story σαν αυτό το celebrity, να βγάλω ένα story, να είμαι σαν αυτόν ή οτιδήποτε. Okay. Που το βλέπω πάρα πολύ, που ανεβάζουν story που είναι ίδια που ανεβάζει κάποιος πιο γνωστός από αυτούς. Μάσκα. Για να δείξω κι εγώ σαν αυτόν που τον θαυμάζω, όπως ήμασταν μικροί που θαυμάζαμε το Spider-Man. Okay. Και ντυνόμασταν σε απόκριση Spider-Man. Ωραία. Εδώ δεν χρειάζεται να ντυθώ Spider-Man, εδώ χρειάζεται μόνο να βγάλω ένα story που να είναι ίδιο με αυτόν. Και πιστεύεις ότι θα πάρεις αποδοχή. Και το μεγαλύτερο mindfuck που έφαγα, παιδιά, ήταν, όπως ξέρετε πολύ ήδη, είμαστε στην τηλεόραση. Okay. Είμαστε στο Creed TV και είχαμε πολλούς γνωστούς ανθρώπους εκεί, influencers και μπλα μπλα μπλα. Είχαμε μια συγκεκριμένη κοπέλα, προφανώς δεν θα πω το όνομά της, αλλά δεν είναι η Χριστιάνα που δουλεύαμε μαζί. Η Χριστιάνα βασικά είναι και από τις πιο αυθεντικές, να σου πω την αλήθεια, όποιον την ξέρετε που ήταν και στο GNTM και τα λοιπά. Μιλάει και για το άγχος της και για όλα αυτά, δεν κρατάει τίποτα πίσω. Αλλά ήταν μια συγκεκριμένη, η οποία είναι και travel blogger και το ένα και το άλλο. Και τη βλέπω ανεβάζει μια μέρα στο Instagram
τι όμορφο που είναι Βαρκελόνη σήμερα. Story Βαρκελόνη. Το βλέπω εγώ, το βλέπω εγώ. Και λέω, άρε, πούστης, δες, αυτή είναι Βαρκελόνη. Εγώ πάλι θα πάω στο κανάλι σήμερα. Α, μαλακία. Και πάω στο κανάλι και τη βλέπω μέσα. Α, γεια σου. Τι γίνεται. Μαλάκα, αλλά αυτή δεν ήταν στη Βαρκελόνη. Πότε γύρισε. Και το story ήταν πριν μια ώρα. Τρελό. Αλλά τι μας κάνουν να πιστεύουμε πραγματικά, τι μας κάνουν οι άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε καν να πιστεύουμε ότι είναι καλό και αυτοί δεν το ζουν καν. Και εμείς το βάζουμε αυτό στο μυαλό μας ότι αυτό είναι το normal, ενώ ούτε καν για αυτούς που το δείχνουν ότι είναι το normal, δεν είναι ούτε καν για αυτούς normal. Ψεύτικο, κάπου άκουσα ψεύτικο. Όλα αυτή, ναι, όλο αυτό το ψεύτικο, ψεύτικο, ψεύτικο. Πραγματικά προσέξτε πάρα πολύ όλα αυτά τα οποία παίρνετε από τους ανθρώπους, από την κοινωνία, από το χώρο εργασίας σας, από το ένα, από το άλλο. Okay. Προσέξτε πάρα πολύ πώς τα παίρνετε, αναγνωρίστε και τι παίρνετε από αυτούς. Δηλαδή, αν αρχίσετε να ρωτάτε τα πάντα. Αυτό είναι το mindfulness. Αρχίσετε να αναρωτιέστε για τα πάντα. Γιατί φοράω αυτό που φοράω σήμερα. Πού έμαθα ότι αυτό είναι το αποδεκτό να φορέσω, για παράδειγμα. Okay. Να ρωτήσω κάτι πάνω. Έλα. Αυτό προσωπικά με έχει κάνει λίγο να την παραναλέω αρκετά, γιατί έχω δει, τον έχει ο Τζούλιαν αυτό. Και πολλές φορές μου αρέσει να κάνω κάποια πράγματα, αλλά σε αυτά που μου αρέσει, ξέρω εγώ να ρωτάω σε όλα γιατί το κάνει, απλά να το ζω και να το κάνω experience, δηλαδή αυτό που κάτι μπορεί να μου αρέσει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, δεν έχει να κάνει με αυτό. Εγώ σου λέω για το mindfulness. Τύπου, το mindfulness τι είναι, όχι υπερανάλυση. Okay. Και είναι πολύ καλό να το πούμε γι' αυτό, γιατί είμαι σίγουρος ότι πάρα πολύ έχετε την υπερανάλυση. Η υπερανάλυση δεν είναι ποτέ κακή. Πότε γίνεται κακή? Όταν έχουμε κακή σχέση με τα συναισθήματά μας και με τις σκέψεις μας. Γιατί οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι το σκεφτόντουσαν πάρα πολύ. Εγώ τι πιστεύω, δηλαδή, δεν λέω ότι είμαι φιλόσοφος προφανώς, αλλά τι πιστεύετε, ότι δεν σκεφτόμουν πάρα πολύ για να φτάσω σε αυτό το σημείο σήμερα? Δηλαδή, αν δεν σκεφτόμουν, θα έλεγα, εντάξει, μέχρι εδώ είμαι, έτσι, okay, ας κάτσουμε. Καλά είμαστε. Γιατί να σκεφτώ κάτι ότι μήπως δεν πάει καλά αυτό, μήπως να κάνω κάτι διαφορετικό, μήπως να κάνω trigger περισσότερο με αυτό μου, μήπως φοβάμαι, μήπως κάνω αυτά τα οποία κάνω γιατί προσπαθώ να είμαι καλός για τους άλλους και όχι για μένα και όλα αυτά. Όλη αυτή η υπερανάλυση όμως με βοήθησε να είμαι εδώ σήμερα. Γιατί εγώ π.χ. όταν σκέφτηκα ότι ναι, σεμινάρια, να κάνω σεμινάρια, ξέρετε τι μου βγήκε αρχικά. Άστο για αύριο. Άστο για αύριο. Αλλά ακριβώς αυτό, επειδή κάποιος λέει ότι θέλω να κάνω αυτό στη ζωή μου, θέλω να πετύχω αυτό, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να ξεκινήσω αυτό και το αφήνει πάντα για μετά. Δεν το σκέφτεται όμως ποτέ. Και εκεί όντως πρέπει να υπεραναλύσεις. Γιατί το άφησα ρε γαμώτο? Γιατί σκέφτομαι να το κάνω αύριο? Γιατί σκέφτομαι να το ξεκινήσω αύριο, μεθαύριο, οτιδήποτε? Γιατί υπάρχει αυτή η σκέψη? Γιατί δεν μου βγαίνει αυτό το άστο? Και αν ξεκινήσει τότε να το υπεραναλύσεις και λες, από πού πηγάζει όλο αυτό, γιατί. Μετά θα δεις ότι είσαι πολύ πιο εύκολος να μπει ο καλός εγωισμός μέσα και να πεις, κύριε, πού θα το κάνω? Θα το κάνω. Όσο και να το φοβάμαι. Το ίδιο πράγμα που έκανα και εγώ με το σεμινάριο, π.χ. Έπιασα τον εαυτό μου στην ουσία, από τα αυτιά, να λέω, αύριο θα πάρεις τηλέφωνο να μάθεις για τιμές και διαθεσιμότητα κτλ. Και με το που πιάνω τον εαυτό μου να λέει αυτό το πράγμα, λέω, τι κάνεις. Okay. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει αυτό. Λέω, πάρεις τώρα. Ήταν 12 η ώρα το βράδυ, να απάντησε κανένας. Αλλά έστω και έτσι. Αλλά λέω, όχι, ξέρεις τι, όντως το πρωί θα ξυπνήσω και όντως το μόνο πράγμα το οποίο θα κάνω να πάρω τηλέφωνο. Το ξέρω ότι φοβάμαι, μην έρθει και κανένας κτλ. Αλλά όντως πάμε να το ζήσουμε. Οκ. Ό,τι και αν είναι. Σταμάτα να κρατιέσαι πίσω.